Πάμε και στην Μπελαρά τώρα και στον αντίκτυπο που είχαν στην Τουρκία, Μανώλη. Τι λένε οι Τούρκοι για αυτή την επίσκεψη Μητσοτάκη? Τους άρεσε? Κοίταξε. Χάρηκαν, η δηλαδή. Ελλάδα πατάει γκάζι στα εξοπλιστικά, λένε χαρακτηριστικά. Γιατί οι τρεις Μπελαρά, ναι, μπορεί για κάποιους ο αριθμός να γίνει τέσσερις, θα δούμε αυτό. Βεβαίως και η Τουρκία να φυγεί πολλές φρεγάτες, αλλά η Μπελαρά επειδή είναι πραγματικά, όταν δεν είναι μόνο το πλοίο, είναι και όλα τα συστήματα που διαθέτει το πλοίο, πράγματι είναι πολύ μπροστά. Αυτό υποστηρίζουν και αυτό γράφουν. Βεβαίως, και λένε μάλιστα στη Σοζτζού την εφημερίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται, πατάει γκάζι, ο Μητσοτάκης επισκέφτεται αναφυγεία. Λέει επίσης ότι αυξημένη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα, σε συνδυασμό με τις Μπελαρά, με τα Ραφάλ, δημιουργεί κάποια δεδομένα στο Αιγαίο, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Σοζτζού. Όπως και σε άλλη ιστοσελίδα, στη Χαμπελέρ, αναφέρεται και βεβαίως πιο ήπια, λέει ότι η Ελλάδα θα πάρει 3 πλοία Μπελαρά κτλ. Ναι, πράγματι, κάνει μια τεράστια επένδυση η Ελλάδα σε αυτό το ζήτημα. Και ότι επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης στα ναυπηγεία δείχνει και ότι κάτι ετοιμάζεται μάλλον και για το μέλλον. Σε συνδυασμό με τα υποβρύχια, τα γερμανικά, τα Ραφάλ, βεβαίως χρειάζεται δρόμος. Ωστόσο και στην Τουρκία παρατηρούν με μεγάλη προσοχή, αλλά είπαμε, νατοικές χώρες είναι. Δεν απειλεί καμία την άλλη στην παρούσα φάση. Οι Αμερικανοί έτσι έκριναν. Δεν το λέω εγώ. Οι Αμερικανοί έκριναν έτσι και δίνουν τα 120 F-16 στην Τουρκία. Όμως επιμένω σε ένα πράγμα. Γιατί θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση σήμερα και αύριο, πιστεύω. Αν δόθηκαν υπόρους και τα λοιπά, αν υπάρχουν όροι και τα λοιπά. Μα είναι ερώτημα. Αλλά αυτό δεν θα το μάθει και εύκολα. Οπωσδήποτε. Ναι, θα το πούν αύριο το πρωί. Πρέπει πολλές φορές. Πολλές φορές μπορείς να υπογράψεις κάτι και να μην το τηρήσεις. Σημασία έχει να το τηρήσεις, να τηρήσεις το λόγο σου ή να υπάρχει κάτι πάνω στη σύμβαση. Ας ελπίσουμε. Αν υπάρχει και υπογραφή, δεν είναι κακό. Έχουν... Καλό είναι να είναι υπογραφή και από εκεί πέρα βλέπουμε. Δεν σημαίνει, ότι θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Μάλιστα. Μανώλη, κλείνουμε. Είπαμε, εδώ. Υπάρχει δρόμος για τα F-16, υπάρχει δρόμος F-16 για τις παραδόσεις τους. Μέχρι τα επόμενα 7 με 10 χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά.